Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και ήθελα ακόμα βίντεο. Βρισκόμαστε ξανά εδώ πέρα στην πλάτη του ξενοδοχείου μας, εδώ πέρα στην Τίνο. Λόγω κάποιων προβλημάτων που έχω με τους υπόλοιπους χώρους, έχω αποφασίσει μέχρι να φύγουμε από εδώ τα βίντεο αναλύσεις, παύλα λίστες, να τις γράφω όλες εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, η τουαλέτα, ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ πέρα, είναι πολύ πιο απαλός, πιο σύνθετος και μπορώ να έρθω πιο εύκολα τα βιντεάκια μου. Οπότε, για τις υπόλοιπες αναλύσεις που δείτε, θα τις δείτε όλες από αυτό το δωμάτιο. Έκανα και ένα Q&A πριν από περίπου μερικές μέρες, το έκανα μέσα στο σαλόνι του δωματίου μας, ένας μεγάλος κοινόχρηστος χώρος, αλλά γι' αυτό επειδή ακριβώς είναι κοινόχρηστος, έχω αποφασίσει τα βίντεο μου να γράφω εδώ πέρα. Δεν έρχομαι εδώ πέρα για να ξεγυμνωθώ, αν φαντάζεστε αυτό. Θα σας το πω από τώρα, δεν είναι αυτό, δεν ξεγυμνώνομαι εγώ εδώ μέσα για κανέναν για τίποτα. Απλά κάνω βίντεο μου εδώ πέρα, καθώς εδώ πέρα είναι πιο εύκολος ο χώρος και πιο εύκολα μπορώ να μιλάω πιο δυνατά. Γιατί αν είναι να μιλάω σιγά, τότε δεν γίνεται σωστά δουλειά. Εντάξει, όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα πάνω στο δωμάτιό μου, που εκεί πέρα έχω την απόλυτη άνεση, θα επιστρέψουμε ξανά στο κανονικό μας ωράριο. Απλά επειδή εγώ πέρασα στην Τίνο να έρθει για διακοπές και όχι για να κάτσω μόνιμα, από ό,τι ξέρετε, εγώ στην Αθήνα μένω, δεν μένω στην Τίνο. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για διακοπές. Έχω γράψει αρκετά βιντεάκια από όταν ήρθαμε και αναλύσεις και vlogs. Θα ανεβούν όλα τις επόμενες εβδομάδες. Θα ανεβάσω πρώτα ό,τι βίντεο έχω από τη Μύκονο, να τελειώσω με αυτό το θέμα και μετά θα ανεβάσω όλα τα vlogs και τις αναλύσεις της Τίνου. Όταν γυρίσω στην Αθήνα θα τα ανεβάσω όλα εκεί. Όχι κάθε μέρα, όχι κάθε ώρα ή ας πούμε επειδή σας μπερδεύω μερικές φορές. Ανεβάζω δύο βίντεο την ημέρα και μπορεί μερικές φορές να μπερδεύεστε. Απλά κάποιες φορές ανεβάζω δύο βίντεο την ημέρα, δεν ανεβάζω συνέχεια. Αυτό αν δεν ανεβάζω συνέχεια, θα ξεμείνω από υλικό. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχω να ανεβάζω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ανεβάζω όλα σε μία δόση. Οπότε έχω επιλέξει να ανεβαίνουν όλα με τη σειρά. Ανάλογα. Το καθένα ανεβαίνει με τη σειρά. Το καθένα κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα βίντεο. Δεν σας αρκεί αυτό. Έτσι κι αλλιώς με έχετε ζητήσει να ανεβάζω πιο συχνά ακόμα. Δεν ανεβάζω δύο βίντεο την ημέρα. Αλλά παιδιά σας το λέω από τώρα αυτό δεν γίνεται. Και το έκανα μερικές φορές. Δεν το ξανακάνω. Καθώς συνειδητοποιώ ότι έτσι το υλικό που έχω, καθώς έχω ακόμα αρκετό υλικό να σας προσφέρω από εμένα προσωπικά σαν άγγελο. Απλά επειδή το έχω πολιτικοποιήσει λίγο το θεωρητικό που ανεβάζω, απλά προτιμώ να τα ανεβάζω κάθε μέρα και να έχουμε υλικό να ανεβαίνει. Να μην ξεμείνουμε από τις πρώτες μέρες από υλικό, γιατί μετά θα πιστεύουμε στην σειρά στο λάπτοπ, που δεν είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του καναλιού μου. Εντάξει, από αυτή ξεκινήσαμε, αλλά κατάλαβα στη συνέχεια ότι δεν είναι τόσο δημοφιλής και τόσο ωραία σειρά η σειρά Let's Work on the Laptop. Περισσότερη επιτυχία έχουν οι αναλύσεις που κάνω και τα vlogs παρά η σειρά Let's Work on the Laptop. Εντάξει, μπορεί να ξεκίνησα με αυτήν, γιατί έβαλα τα πρώτα βίντεο ήταν από αυτή τη σειρά. Αλλά το κανάλι μου στηρίζεται περισσότερο στις αναλύσεις, όπως θα τα κάνουμε σήμερα καλή ώρα, και τα vlogs. Από vlogs θα αυξηθούν αρκετά τις επόμενες μέρες, θα ανεβούν αρκετά vlogs και πάλι καλά που έχουμε καλό σήμα το wifi και μπορώ έτσι να ανεβάσω πιο γρήγορα τα βιντεάκια μου χωρίς να αργούμε πάρα πολύ και αυτό βλέπετε που ανεβάζω καθημερινά. Κάποια στιγμή τώρα θα ανεβάσω και το βίντεο στο καράβι στο Blue Star Paros. Το βίντεο που έκανα τώρα που ήρθαμε στην Τίνο, γιατί μήκο το έχω ανεβάσει ήδη. Θα γυρίσουμε την Παρασκευή μας, γιατί τώρα μπορεί το βίντεο θα ανεβεί μετά την Παρασκευή θα γυρίσουμε, οπότε να ξέρετε θα ανεβεί όταν θα είμαι στην Αθήνα.
Απλά τώρα, σκοπεύω να τελειώσω τα βίντεο που έχω να κάνω στη Μύκονο, που μάλλον έκανα στη Μύκονο. Έχουν μείνει ακόμα τρία, τρεις αναλύσεις. Δύο λίστες και μία ανάλυση. Θα ανεβούν τις επόμενες μέρες. Σκοπεύω μια από αυτές τις μέρες να ανεβάσω και το βίντεο με το καράβι. Καθώς ξέρω ότι τα vlogs μου έχουν τεράστια τάση. Τάση επιτυχία. Και αυτό είναι το σημαντικό με αυτό το κανάλι. Να έχουμε τα πάντα να είναι όλα επιτυχίες. Να μην είναι καμία αποτυχία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας. Σήμερα θα δούμε τα 5-5 άγνωστα ζώα που μέσα στην κάμερα. Όλοι ξέρουμε ότι το ζωικό βασίλειο είναι αμέτρητο. Αν ψάξει καλά, μπορεί να βρει οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι όλα τα ζώα με τα ανθρώπινα μάτια. Και εκεί έξω υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία μπορεί να μην θέλουν ποτέ να αγκαλιστούν. Καλά, φυσικά ο άνθρωπο δεν ρωτάει όταν αγκαλιστεί καινούργια ζώα. Απλά υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία μπορεί να μην ποτέ να αγκαλιστούν. Καθώ και μπορεί να είναι πολύ μακάβρια για να παρατηρεί το ανθρώπινο μάτι. Σε αυτό θα δούμε 5 μυστηριώδη ζώα που χρησιμοποιεί στην κάμερα. Το πρώτο ζώο που θα δούμε, το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, το έχω ξαναδείξει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι ένα καλαμάρι Big Fin. Το συγκεκριμένο είναι Μαγνοπίνα, λέγεται το ελληνικό του όνομα, και είναι ένα καλαμάρι το οποίο προέρχεται από τα βάθη της θάλασσας. Απαράγεται στην Αμερική, στον χώρο του Σαν Φρανσίσκο, έξω από την Καλιφόρνια και παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ γνωστό είδος καλαμαριού αυτό και είναι γνωστό για τα μεγάλα του πόδια. Τα πόδια του μπορεί να φτάσουν τα 10 μέτρα σε μήκος. Το όλο καλαμάρι είναι τουλάχιστον 20 μέτρα ψηλό. Αν σταθεί όρθιο είναι 20 μέτρα. Όταν είναι καθιστό είναι λιγότερο από 10. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μην τα λέω ακριβώς, αλλά τα λέω έτσι όπως θα υπολογίσει. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι πάρα πολύ γνωστό, το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δείχνει ένα καλαμάρι μαγνοπίνα, ή αλλιώς Big Fin, να εμφανίζεται προς την κάμερα. Η κάμερα το γράφει για λίγο και μετά η κάμερα φεύγει. Αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει το υλικό από το να τραβήξουμε ένα ακόμα σπάνιο ζώο. Το καλαμάρι Big Fin είναι αισθητικά σπάνιο και είναι τόσο σπάνιο που δεν ξέρουμε αν είναι με εξαφάνιση ή όχι. Η Διεθνής Οργάνωση για Διατήρηση της Φύσης, ή αλλιώς η UCN, έχει υπολογίσει ότι το καλαμάρι Big Fin είναι άγνωστη σπέλευσης. Δεν γνωρίζουμε αν είναι με εξαφάνιση ή όχι. Και είναι καταχωρημένο στα ζώα Least Concern, που σημαίνει λίγη ανησυχία. Οπότε δεν ξέρουμε αν πήγε με εξαφάνιση, μπορεί να μπορεί και όχι, αλλά μην να το μάθουμε, θα παραμείνει άγνωστο. Στο νούμερο 2 έχουμε το πτέρας της Ισλανδίας. Το συγκεκριμένο βίντεο που θα δείτε τραβήθηκε σε μια λίμνη στην Ισλανδία και δείχνει
ένα ρεπετό σε σχήμα τέρας να επιπλέει και να περιφέρεται ασκόπως σε τις λίμνες. Το τέρας δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως τι είναι. Κάποιοι έχουν υπολογίσει ότι πρόκειται για ένα άγνωστο τέρας, άγνωστη προέλευση, αλλά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, οι οποίες λένε ότι πρόκειται απλά για μια ενιδρίδα, η οποία επιπλέει στα ρηχά νερά της λίμνης. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τι είναι το τέρας, αλλά η εμφάνισή του στο βίντεο θυμίζει περισσότερο μια ενιδρίδα ή ενός κάστρα. Λίγο δύσκολο, καθώς μάλιστα το συγκεκριμένο τέρας συνυπάρχει και με το τέρας του Λόχνες, το οποίο έχουμε δει σε δύο βίντεο μάλιστα. Ένα στην Αθήνα και ένα στην Μύκονο. Μάλιστα το προηγούμενο βίντεο με το τέρας του Λόχνες που έκανα εγώ σαν Άγγελος είναι πριν από περίπου ένα χρόνο. Και μετά από ένα χρόνο αποφάσισα να κάνω και το δεύτερο μέρος. Στο οποίο το έκανα στην Μύκονο πριν από περίπου 4 εβδομάδες και σας έδειξα κυρίως τις φωτογραφίες που έχω με το τέρας του Λόχνες. Το τέρας της Ισλανδίας μπορεί να μην γνωρίζουμε τι είναι, πάντως η εμφάνισή του έχει την τάση να αποκαλεί ερωτηματικά. Το επόμενο βίντεο, στο νούμερο 3, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή του είδους και ένα από τα πιο τραυματικά βίντεο που έχουν βγει ποτέ στο YouTube και δείχνει μια μάγισσα. Υποτίθεται ότι το τέρας της φωτογραφίας είναι μια μάγισσα. Μάλλον το βίντεο είναι κάπου στην Ασία, η Ινδία, η Μπαγκλαντές, η Πακιστάν και δείχνει ένα όχημα με μια κάμερα να περιφέρεται σε έναν δρόμο. Ξαφνικά ο οδηγός συναντάει μια άσπρη φιγούρα, η οποία μετά από ένα στιγμιαίο ουλιαχτό τους κυνηγάει από πίσω. Ο οδηγός βάζει όπισθεν, φεύγει γρήγορα, αλλά το ρημάγισσα συνεχίζει να τους κυνηγάει, ενώ αυτός που κρατάει την κάμερα ουρλιάζει αβοήθητος. Δεν είναι γνωστό αν ξέφυγαν οι οδηγοί, λογικά θα ξέφυγαν καθώς το βίντεο ανέβηκε στο YouTube. Και έτσι εικάζεται ότι το τέρας της φωτογραφίας πρόκειται για μια αληθινή μάγισσα. Εσείς τι λέτε? Δείχνει αυτό το βίντεο στην Ινδία ή το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, ότι οι μάγισσες πάγουν στην πραγματικότητα. Οι μάγισσες είναι μυθικά πλάσματα, αναγράφονται σε πολλούς είδους από όλο τον κόσμο, αλλά μπορεί να υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Μπορεί να είναι μυθολογικά ζώα, όπως είναι και οι γοργόνες, όπως είναι και οι μονόκεροι, που θα δούμε και τα βίντεο στο κανάλι μου. Θα δούμε και βίντεο με μονόκερους, θα δούμε και βίντεο με οργόνες, έχω ετοιμάσει μερικά, αλλά τις επόμενες μέρες. Και κανείς δεν ξέρει αν είναι μαύρο να τη μάγισσα ή είναι κάποια καλοπληρωμένη απάτη. Το γεγονός ότι ο οδηγός σουλιάζει μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ότι το βίντεο πρόκειται για μια απάτη και ότι τα όλια αυτά ήταν σκεμμένα. Αλλά παραμένει άγνωστο το τι είναι ακριβώς αυτό στην κάμερα. Το επόμενο βίντεο, στο νούμερο 4, βλέπουμε έναν άνθρωπο να εξερευνά το σπίτι του με το σκύλο του, το βράδυ με ένα φακό. Και ξαφνικά εκεί περιφέρει μέσα στο σπίτι, ο οποίος μάλιστα ισχυριζόταν ότι τον είχαν επισκεφτεί εξωγήινα όλοι και τον είχαν απαγάγει. Ξαφνικά μέσα από ένα σκοτεινό σημείο στο σπίτι του, μάλλον ένα παράθυρο, αν μπορώ να δω καλά, βλέπει έναν εξωγήινο, έναν grey alien. Τι είναι τα Grey Aliens, και αλλιώς Grey Greasy. Οι Greasy είναι μια ομάδα εξωγήινων, οι οποίοι λέγονται ότι έχουν κατεβεί στη γη πριν από περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια και λέγεται ότι βοήθησαν και τους επιστήμονες και τους ανθρώπους του πολιτισμού να χτίσουν πάρα πολύ φημισμένα μνημεία, όπως είναι τα Μωάι, τα απλά τα μαγράμματα στο νησί του Πάσχα
ή οι πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες είναι άγνωστο από πού προέρχονται, αν έχουν χτιστεί πράγματι από εξωγήινους ή από κάποιους εξελιγμένους ανθρώπους. Οι Γκρίζοι εικάζονται ότι είναι από τα παραπάντα ερυθρογίνων και είναι από τα πιο γνωστά, καθώς μάλιστα έχουν φωτογραφηθεί αρκετές φορές. Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες βίντεο με εξωγήινους που έχουμε κάθε χρόνο και ειδικότερα από Γκρίζους που λέγεται ότι έχουν καταγράψει στην κάμερα. Εσείς τι λέτε, δείχνει αυτό το βίντεο έναν Γκρίζο εξωγήινο να έχει στην κάμερα? Γράψτε μου στα σχόλια που θα μου αρέσει, τέλο πάντων. Προσπαθώ να παιδιά να μην γίνομαι κακό, αλλά μερικέ φορέ με κάνετε κακό. Πάντω το ξέρω, δεν έχω σχόλια και μάλλον μπορεί να μην απογοητεύσω και ποτέ. Αλλά γενικά γράψτε μου αν θέλετε. Αν θέλετε. Αν θέλετε, μην μου γράψετε τίποτα. Δεν θα πω τίποτα, δεν θα απογοητευτώ. Τέλο πάντων. Και το τελευταίο βίντεο θα δούμε είναι πάλι ένα εξωγήινο. Το βίντεο δείχνει ένα αυτοκίνητο να περιφέρεται σε ένα δρόμο, σε ένα απομονωμένο δρόμο από μέρα και ξαφνικά ένα εξωγήινο πετάγεται μπροστά στην κάμερα. Και αυτό εικάζεται, μπορεί να δείχνει, μόνο την πλάτη του, αλλά δείχνει ότι μπορεί πιθανό να είναι ένα πραγματικό εξωγήινο πετάγεται στην κάμερα. Μπορεί να δείχνει ένα μυθικό πλάσμα που λέγεται Ρέικ, το οποίο αναγράφεται στις μυθολογίες, στις μύθους και θρύλους της Κεντροδυτικής Αμερικής. Τον είπα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Θα βάλω τα βίντεο να δείτε μέσα στο βίντεο αυτό, θα δείτε. Κάθε φορά που θα αναφέρω ένα βίντεο θα το βγάζω μέσα να το βλέπετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.